Δευτέρα, 18 Μαΐου, ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της ΚΟ. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απολυμάνσεις στους σταθμούς. Σε κάποιους σταθμούς έχει ολοκληρωθεί και γίνονται και οι καθαρισμοί. Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο site του Δήμου για να κατεβάσουν τις αιτήσεις και να συμπληρώσουν. Μπορούν να στείλουν και με email. Θα σας δώσω τις πληροφορίες η κυρία Χατζηπέτρου. Είμαστε... Αλλά γίνεται και με ηλεκτρονικά, αλλά γίνεται και με φυσική παρουσία στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διευθύντες που μπορούν, κάποιοι γονείς που δεν χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να κάνουν την αίτηση με φυσική παρουσία. Όχι, με φυσική παρουσία δεν μπορούν να γίνουν. Ναι. Θα σταλούν με email. Μπορούν όμως να παραλάβουν την αίτηση από το σταθμό, σε περίπτωση που δεν μπορούν να την εκτυπώσουν για κάποιο λόγο. Αυτό γνωρίζω εγώ. Θα μας πει και η κυρία Χατζηπέτρου τις περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο. Εμείς θέλω να πω ότι έχουν ξεκινήσει, γίνονται οι καθαρισμοί και τα χόρτα εξωτερικά στους παιδικούς σταθμούς. Η συντήρησή τους δηλαδή συνεχίζεται κανονικά. Ναι, γίνεται κάποια συντήρηση αυτή τη στιγμή που δεν λειτουργούν. Γιατί όπως γνωρίζετε, το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΣ έχει δοθεί στην πρόνοια και σε δομές του Δήμου αυτή την περίοδο λόγω του κορονοϊού. Να μας δώσετε, κυρία Χατζηπέτρου, έτσι λίγες πληροφορίες για τους γονείς που ενδιαφέρονται και θέλουν να κάνουν αιτήσεις. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν? Λοιπόν, οι γονείς που μπορούν να κατεβάσουν τα δικαιολογητικά από το site του Δήμου και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στα email που έχουμε στην ανακοίνωση και να σκανάρουν και τα δικαιολογητικά τους, να τα επισυνάψουν μαζί. Αυτοί που δεν μπορούν, θα μπορούν να πάνε για την πόλη της Κόστος, σταθμό της Ιερού Λόχου, από τις 10 μέχρι τις 12 να παίρνουν τα έντυπα της αίτησης και θα μας τα υποβάλουν εδώ στο ΔΟΠΑΦΣ, πάλι συγκεκριμένη με ώρα. Λειτουργεί υποστηρικτικά και τα γραφεία εδώ του ΔΟΠΑΦΣ. Ναι, οι γονείς θα έρχονται εδώ να υποβάλουν τις αιτήσεις. Θα τις παραλαμβάνουμε, θα τις ελέγχουμε και εφόσον υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό που δεν είναι σωστό, θα επικοινωνούμε μαζί τους εμείς για να το διορθώσουμε. Μέχρι πότε θα είναι οι εγγραφές, μπορείτε να μας... Οι εγγραφές θα είναι μέχρι 12 Ιουνίου. Αυτό λοιπόν θα γίνει και για τους σταθμούς που είναι στα χωριά. Όλα τα χωριά λοιπόν, όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν έντυπα και οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν εκεί, να παίρνουν το έντυπο, από το Πιλίζι πάρει και στην ΚΟ θα τα φέρνουν εδώ στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΣ να τα υποβάλουν οι γονείς. Κέφαλο, καρδάμενα, αντιμάχια θα τα πηγαίνουν στο χώρο του σχολείου να τα υποβάλουν ή θα τα στέλνουν στα email που έχουμε βάλει από τις υπεύθυνες των κτηρίων. Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, μιας και εσείς είστε υπεύθυνοι και γνωρίζω ότι εσείς δέχεστε τα τηλέφωνα. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Οι γονείς έχουν αρχίσει να ανησυχούν ήδη τι πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, τι γίνεται? Το ΕΣΠΑ δεν έχει βγει ακόμα. Έχει μια σειρά, έτσι. Θα βγει πρώτα η πρόσκληση στους φορείς. Θα υποβάλουμε έτοιμα ότι θα συμμετέχουμε και σε αυτή τη χρονιά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Μετά θα βγει η πρόσκληση για τους γονείς. Αυτό νομίζω θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή των τροφίων, υπάρχει δυνατότητα για κάποιους γονείς που έχουν τα απαραίτητα προϋποθέσεις? Μαζί με το έντυπο της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν, υπάρχει και ο κανονισμός που οφείλει κάθε γονέας που παίρνει αυτά τα έντυπα στα χέρια του να τον διαβάσει. Λοιπόν, σε αυτόν τον κανονισμό φαίνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων και φαίνεται και οι απαλλαγές που υπάρχουν. Αν είναι τρίτεκνη, πολύτεκνη, μονογονεϊκή οικογένεια, για κάθε ομάδα ξεχωριστά υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέρεται στις απαλλαγές που έχει. Όποιος διαβάσει σωστά τον κανονισμό θα τα δει όλα μέσα. Δεν χρειάζεται. Για περίπτωση που κάποιοι γονείς θέλουν να πάρουν κάποιες πληροφορίες μέσω τηλεφώνων, μπορείτε έτσι να μας επισημάνετε ποια είναι τα τηλέφωνα? Ναι, έχουμε αφήσει εδώ τα τηλέφωνα του ΔΟΠΑΦΣ που είναι στο 2242-029-715. Και ζητάνε την κυρία Σωμού ή εμένα, Χατζηπέτρου. Και έχουμε βάλει και τα email μας που μπορούν να μας στέλνουν τα δικαιολογητικά μαζί με τις αιτήσεις.